Chegou a hora, solta o som. Καλησπέρα πουτάνες, θα ξεκινήσουμε να δω Gold Royale και σήμερα μαγκές μου όπως βλέπετε κάτω από το τίτλο και από το thumbnail επιστρέφουμε στα βίντεο που δείχνω διάφορα lockers τυπάδων, οι οποίοι είναι πολύ γαμάτα lockers και σήμερα όπως βλέπεις θα δείξουμε το locker του Roberto. Αυτός εδώ πέρα είναι ο Roberto, το Instagram του βρίσκεται κάτω στην περιγραφή, πηγαίνετε τσεκάρετε τον, κάντε τον ένα follow και τα σχετικά. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω όμως τώρα, πρωτού περάσουμε στο βιντεάκι για να καταλάβεις τι ακριβώς θα σου δείξω, θα σου δείξω ένα από τα καλύτερα accounts στην Ελλάδα, το βλέπεις εδώ πέρα, έχει 38.000 like. Είναι 70 και level account και μπορείς να πάρεις ήδη από πρώτη ματιά ότι έχει τόσες μπλούζες, τόσα παντελόνια, τόσα παπούτσια. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα accounts στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι το νούμερο 1. Το μεγαλύτερο μάγκες, σαν να λέω, έχει το πιο OG, το καλύτερο με μεγαλύτερο locker αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Άμα σου αρέσει το βίντεο, θέλω να κάνεις ένα like, να φτάσουμε να ξεπεράσουμε τα 1500 και like. Εάν θες να συνεχίσω να δείχνω lockers διάφορων τυπάδων και τα σχετικά. Και φυσικά μην ξεχνάς ένα subscribe στο κανάλι μου, να φτάσουμε τον επόμενο μας στόχο που είναι 13.000 συνδρομητές. Και φυσικά μην ξεχνάς και εμένα ένα follow στο Instagram εδώ πέρα και ένα follow στο TikTok μου εδώ πέρα. Για το λόγο ότι στο Instagram, αν θες να μάθεις για το τι έρχεται με fans, γιατί θα δώσουμε και διαμάντια στους fans για αυτά τα βίντεο, οπότε follow στο Instagram με φίλα, αν θες να βάλεις και διαμάντια και να μπεις και σε βίντεο μου, τι άλλο θες. Και δεν έχω να απολογούμε τώρα γιατί απολογούμε, ας περάσουμε γρήγορα στο βιντεάκι μάγκες μου, full slip. Λοιπόν, μαγκίτες μου, είμαστε μέσα στο locker του Ρομπέρτο και ήρθε η ώρα να σας δείξω ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα accounts στην Ευρώπη. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε 38.500 like, full elite pass, έτσι κλασικά Grandmaster ο Ρομπέρτο. Πάρετε και εδώ πέρα μία τα stats γιατί είναι αρκετά παλιό account, είναι από season 7 το έχει αυτό γιατί είχε και ένα προηγούμενο, οπότε βλέπετε τα stats. Πάμε στα Evogans, να τσεκάρουμε τι Evogans έχει, εντάξει έχει τα κλασικά Evogans, δεν έχει το δίκανο, το MP5, το UMP και το Famas, όλα τα υπόλοιπα τα έχει και level max μάλιστα. Και τώρα πάμε να περάσουμε, πρωτού περάσουμε στα σκηνάκια, πάμε να περάσουμε μία στα characters όπως κλασικά κάνουμε κάθε φορά για να δούμε αν έχει όλους τους characters και τους έχει όλους εκτός από δύο. Εντάξει, έχει και κάτι σημαντικό. Και τώρα πάμε να περάσουμε και στα 5, να δούμε πόσα 5 δεν έχει. Βλέπω ένα 5 το οποίο δεν έχει, 2, 3, 4 που αυτό το έχω εγώ το συγκεκριμένο αυτό 5. Δεν έχει 4 5, σοπάρε, δεν έχει 4 5 το Ρομπέρτο. Πώς γίνεται αυτό? Και τώρα πάμε να περάσουμε σε αυτό που σας ενδιαφέρει και σας καίει περισσότερο από όλους. Βλέπετε εδώ πέρα όλους τους criminals. Ξεκινάμε από τον Νέον. Όλους συνεχίζουμε το Δεινόσαυρο, ο οποίος είχε βγει πρόσφατα στο game One Punch Man. Εντάξει, ένα free σκηνάκι, Μακλάρεν, Λακάσα ντε Παπέλ, πάρα πολλοί δεινόσαυροι όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ πέρα αυτός ο Γουλφ, μια γελάδα, ένας δεινόσαυρος πάρα πολύ σπάνιος. Και εδώ πέρα βλέπετε όλους τους δεινόσαυρους και τα Halloween skin του 2018. Και τώρα πάμε να περάσουμε στα ρούχα, που είναι πάρα πολλά όπως βλέπετε εδώ πέρα, 425 κεφάλια έχουμε να δείξουμε, οπότε θα σας δείχνω τώρα εγώ τα πιο σημαντικά. Εδώ πέρα είναι ο Hippies εδώ του Rampage και τα τρία legendary skin τα οποία έχουν βγει στο game τα έχει ο Roberto, Rampage, Booyah Day και Cobra. Και εδώ πέρα θα προχωράμε εδώ πέρα και όταν είναι κάτι σημαντικό έτσι θα το πατάω να φαίνεται ολόκληρο. Τώρα αυτό ας πούμε είναι σημαντικό εδώ πέρα, ένα παλιό Incubator το οποίο έχει βγει και σε Cord Royale, εδώ πέρα από Elite Pass είναι αυτά. Με μαλλιά εδώ πέρα, μια κίτρινη βλακία, μια κόκκινη βλακία, αυτό τι είναι? Ένα σκηνάκι εδώ πέρα, δεν το θυμάμαι καν από τι είναι. Εδώ πέρα ότι πας ο Venom με τα γαμάτα μαλλιά, εδώ πέρα σκηνάκια, Σουσι Πούτσι όσοι τον θυμάστε. Holofest, εντάξει το αγαπημένο μου skin, το Evogan. Evogan, τι λέω ρε μαλάκες, το Incubator skin Arctic Blue, εντάξει και αυτό το σκηνάκι πολύ γαμάτο εδώ πέρα. Και εδώ πέρα τι είναι αυτό? Justin Bieber, έτσι ο Ρομπέρτο μας έγινε και gay εδώ πέρα, BTS και Justin Bieber και όλα τα σχεδόν τα BTS τα έχει πάρει, κεφάλια, κεφάλια, τι είναι αυτά? Αστρομαλούσας, Μπλεμάλης, Λακάσα ντε Παπέλ είναι αυτό. Μαλακιά ήταν αυτό. Τι μαλλιά είναι αυτά? Εν τω μεταξύ, θα τα περνάω μία γρήγορα γιατί δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό. Γιατί ο Ρομπέρτο έχει πάρα πολλά σκηνάκια τα οποία δεν έχω ιδέα από τι είναι. Ξέρω, εντάξει, αυτό εδώ πέρα θα σας το δείξω εδώ πέρα. Τα έχει όλα τα incubators αυτά τα συγκεκριμένα. Το MOV είναι πολύ ωραίο, πολύ top. Εδώ πέρα One Punch Man, ένα πολύ ωραίο σκηνάκι. Εδώ πέρα ένας βασιλιάς. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, μαλλιά, καπέλο, Holoface το μπλε και το μπλε Holoface, πολύ γαμάτο και το μπλε Holoface, το θέλω. Εδώ πέρα είναι από Elite Pass, το σκηνάκι του Trapper, ο Άγιος Βασίλης, ένα σκηνάκι το οποίο έχει βγει το 2019 στο Christmas Update. Εδώ πέρα ένα πολύ αρκετά παλιό Elite Pass, η Μαριονέτα, το Elite Pass το οποίο το έδωσε free, η μπλε Κυλιακή, η χρυσή Κυλιακή, γιατί είναι εδώ πέρα η χρυσή Κυλιακή, δεν ήταν legendary στην τη φάση. Τέλος πάντων, εδώ πέρα ο Gay, το αγαπημένο σκηνάκι top gamer του Roberto. Αυτό τι είναι, α ναι, η βλακία από το Gold Royale. Και βάλα εδώ πέρα βλέπουμε, τι είναι αυτό, κοτόπουλο, Assassin's Creed. Πάρτε τον καιρό το σκηνάκι του Assassin's Creed, γιατί ό,τι βγαίνει σε κολάμπο ο Ρομπέρτο το παίρνει. Εδώ πέρα είναι το κεφάλι της... μαλακία. Ατύχημα, έγινε ατύχημα, μαγκίτες μου, γιατί πάντα μπερδεύομαι με αυτή τη βλακία για το πάτσο. Οπότε πάμε λίγο κάτω να βρούμε πού κάτω ήμασταν. Πού κάτω ήμασταν, όχι, το κεφάλι αυτόν του κοτόπουλου. Εμείς ψάχνουμε τη πάπια. Η πάπια Σκοτόπουλος, τα έχω μπερδέψει λοιπόν. Πού τον άτο. Εδώ ήμασταν, κάπου εδώ τέλος πάντων, πιο κάτω από το Venom. Κάπου εδώ πέρα τέλος πάντων. Μαλλιά, μαλλιά, μαλλιά. Εδώ πέρα είναι αυτό. Εδώ πέρα δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Μπλε μαλλιά, εδώ πέρα Venom, μπλε σκηνάκι, το οποίο είναι διαφορετικό style. Πολύ γαμάτο σκηνάκι αυτό εδώ πέρα. Πολύ, πολύ αλητία και έτσι. Εδώ πέρα τι άλλο έχουμε, πράσινα μαλλιά. Να και ο πράσινος από το Incubator, όπως είπαμε τα έχει όλα. Εδώ πέρα είναι ο πρίγκιπας, ο Ροζ, ο οποίος είχε βγει. Ορίστε και το ολόσωμο bundle του Angelica Punch. Εδώ πέρα άλλο ένα σκηνάκι από One Punch Man, πολύ ωραίο μαλλιά και μπλουζίτσα. Εδώ πέρα τι άλλο έχουμε για να δούμε. Εδώ πέρα Gold Royale, εδώ πέρα σκηνάκι. Αυτό πολύ γαμάτο σκηνάκι είναι το ολόσωμο bundle. Εγώ έχω μόνο το παντελόνι. Εδώ πέρα ένα κεφάλι αυτό από το... από ένα κολλά που είχε κάνει Γκαρένα, ο γιατρός. Ένα από τα αγαπημένα μου incubators, τα οποία δεν έχουν μπει ποτέ στο game από τον Νοέμβριο του 2018, το είχαμε πει σε βίντεο. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο γαμάτο σκηνάκι. Τι άλλο έχουμε εδώ. Όπως βλέπετε, μάγκες, έχει πάρα πολλά πράγματα ο Ρομπέρτο. Και άλλο κανονικός πρίγκιπας εδώ πέρα. Τι άλλο έχουμε, έχουμε αυτό εδώ πέρα το σκηνάκι του Demons, το παλιό σκηνάκι του Demons. Εδώ πέρα ο μάγειρας, Μαμούθ εδώ πέρα, πολύ αρκετά παλιό σκηνάκι. Εδώ πέρα αυτό που αλλάζει χρώματα στο κεφάλι. Κοτόπουλο, κοτόπουλο, κράνη, κεφάλια, καπέλα, καπέλα. Εντάξει, εδώ πέρα είναι τα κλασικά τέτοια. Εντάξει, αυτό δεν το δείχνω τώρα το season 1 Gold Royale, καθώς έχει ξαναβγεί στο game άλλες 2-3 φορές, πως κατά έχει βγει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, μαγκίτες μου, έχουμε 425 κεφάλια. Αλλά αυτό που θα σας πω τώρα είναι 425 κεφάλια μαλλιά της κατά είναι αυτά. Μαζί με τα κοριτσιστικά, που τα κοριτσιστικά δεν θα τα δείξω τέλος πάντων. Γιατί τα κοριτσιστικά είναι κοριτσιστικά ρε φίλε, και πιστεύω ότι δεν θέλετε να βλέπετε κοριτσιστικά τέλος πάντων. Πάμε να περάσουμε στις μάσκες, να τις δούμε μία γρήγορα και να βάλουμε, ξέρω εγώ, στις μασκούλες τα ολόσωμα σκηνάκια τα οποία δεν έχουμε δείξει. Εδώ πέρα αυτό είναι από Incubator, βλακές από Elite Pass. Εντάξει, τα Elite Pass που βγάζει Γκαρένα είναι ό,τι να είναι. Holoface εδώ πέρα, το κουνέλι. Εδώ πέρα Poker, αυτός ο παγωμένος. Vigilante, βασικά κάτσε να σας τα δείξω μία αυτά. Αυτός είναι ο παγωμένος εδώ πέρα. Καθώς αυτά είναι OG, αυτό είχε βγει το πρώτο Rampage του 2019, Μάιος του 2019 Elite Pass, Vigilante, Απρίλης του 2019 Elite Pass. Εδώ πέρα αυτός εδώ πέρα ο Dragon φάση. Αυτό το σκηνάκι είναι πάρα πολύ OG, ας το πούμε, έχει ξαναπεί στο game. Εδώ πέρα Zone 8 Elite Pass, Anubis Elite Pass, πολύ γαμάτα OG Elite Pass. Εδώ πέρα αυτό τώρα από το rank, τα παλιό rank, τα BTS οι μασκούλες. Εδώ πέρα τι είναι αυτά ρε μαλάκα, τι ψάρια είναι αυτά. What the fuck is this. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό ρε Ρομπέρτο, τι παίρνεις ρε φίλε. Έτσι φτιάνεις Locker εσύ. Αυτό το σκηνάκι πολύ γάμα του λακάσετε παπέλα. Αυτό ήταν το προηγούμενο με τα μαλλιά που είχαμε δει, που το πέρασε έτσι γρήγορα καθώς δεν τα βλέπουμε όλα. Ξέρετε τώρα κράξω εδώ πέρα. Από τον Incubator οι μασκούλες. Τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε. Βλέπετε εδώ πέρα μάγες αναλυτικά, τα πάρα πολλά λεφτά οποία έχει δώσει ο Ρομπέρτο, γι' αυτό τα κάνω εδώ πέρα. Ένα πολύ γαμάτο σκηνάκι. Βασικά δεν είναι ωραίο γαμάτο σκηνάκι, απλά είναι ωραίο το theme του σκηνακιού έτσι. Επίσης ένα πολύ αρκετά παλιό Elite Pass. Εδώ πέρα μια μούφα skin, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ο Clone εδώ πέρα δεν έχει το πιο πάνω Clone, έχει τον μέτριο Clone, αυτό που τον έπαιρνες έτσι. Blood Moon Full. Εδώ πέρα αυτό το σκηνάκι, ο πλαγού Doctor. Και αυτό είναι αρκετά παλιό σκηνάκι το οποίο έχει ξαναβγεί. Εδώ πέρα αυτό το Elite Pass είναι ό,τι χειρότερο, δεν θα το βλέπω μπροστά μου. Και αυτό είναι OG σκηνάκι το οποίο έχει ξαναβγεί στο game. Και αυτό ήταν OG σκηνάκι το οποίο έχει ξαναβγεί στο game άλλη μια φορά. Εδώ πέρα Clone μάσκα πολύ γαμάτι. Γαμάτια Troll, Booyah Day εδώ πέρα, κράνος. Τυπάς με πυροβολημένο στο μάτι. Εδώ πέρα μπαντάνες, μάσκες. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο τέλος πάντων για να σταματήσω στο συγκεκριμένο τέτοιο. Αυτό τι είναι. Δεν έχω ιδέα τι σκηνάκι είναι αυτό. Αυτό είναι πολύ γαμάτο σκηνάκι. Εδώ πέρα χιμπατζής και έτσι. Μπαντάνες εδώ πέρα. Εντάξει, όχι πολύ σημαντικές μπαντάνες. Δεν είναι και τις γαμάτες οι μπαντάνες. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα από γιατρούς. Έχουμε από τον Incubator. Έχουμε εδώ πέρα αυτές τις βλακίες. Να και ο Clone, ο πιο πάνω Clone. Καλά ρε μαλάκα, έχουν βάλει το τον κλόουν τον έπαιρνε με τα λιγότερα τέτοια πιο κάτω από αυτόν. Τέλος πάντων, εδώ πέρα σκηνάκι χελικόπτερ τέτοιο. Ένα σκηνάκι εδώ πέρα ξανά που έχει πολύ καιρό να μπει στο game, το Blood Moon το μπλε, η κουράδα. Αυτό το σκηνάκι που είναι αρκετά σπάνιο καθώς δεν το φοράει κανένας γιατί είναι άθλιο. Ο λαγός που έχει μπει πολύ καιρό στο game. Να, το μπλε Blood Moon είναι πιο πάνω από το κόκκινο. Καλή φάση. Σπαρτιάτης εδώ πέρα, Ρωμαίσος κατά, είναι πολύ γαμάτο σκηνάκι. Gingerbread Man που είχε βγει το 2020 το Christmas Update, μουσια. Εδώ πέρα ο τυπάς, ο Samurai, Zombie Samurai Bundle, πολύ γαμάτο Bundle. Και αυτό έχει αργήσει πάρα πολύ καιρό να έρθει ξανά στο game. Εντάξει, μασκόλες, όχι κάτι το σημαντικό, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Εδώ πέρα τις περνάμε μία γρήγορα και τις μασκόλες δεν βλέπουμε κάτι το wow. Να και η μπαντάνα, η γαμάτη μπαντάνα του Ρομπέρτο που είναι αρκετά παλιά μπαντάνα αυτή. Είναι η δεύτερη καλύτερη μπαντάνα στο game, μάγκες, πιστεύω εγώ, μετά το season 4. Εντάξει, season 4 είναι καλύτερη μπαντάνα. Και εδώ πέρα κάτσε να φτιάξουμε ένα σκηνάκι ωραίο για να δούμε εδώ πέρα. Έτσι, να δούμε σκηνάκι, τι έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, καταρχάς έχει σχεδόν όλα αυτές τις βλακίες στο make-up στη μούρη. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει 61 διαφορετικά make-up στη μούρη ο Ρομπέρτο. Σχεδόν όλα δηλαδή, μαζί με τα κοριτσίστικα. Τα κοριτσίστικα δεν τα δείχνουμε γιατί δεν είναι το κάτι του wow. Το Rampage για μένα είναι το καλύτερο που μπορείς να το αλλάξεις και το χρώμα. Το Rampage και το Booyah Day. Αλλά εμείς θα αφήσουμε το Booyah Day το κίτρινο γιατί είναι καλύτερο από το Rampage νομίζω. Και τώρα πάμε να περάσουμε μια γρήγορα όλες τις μπλούζες, τις οποίες έχετε δει τα σκηνάκια από το κεφάλι, τα μαλλιά και τις μάσκες. Οπότε να σας δείξω και τις μπλούζες, γιατί υπάρχουν και να δείτε καλύτερα πώς είναι. Γιατί σας ενδιαφέρουν και οι μπλούζες, ρε φίλε. Οπότε πάμε να περάσουμε μια γρήγορα όλες τις μπλούζες. Εντάξει, δεν θα βάλω ολόσωμο σκηνάκι τώρα, καθώς το έχουμε δείξει τα ολόσωμα από τα προηγούμενα δύο. Οπότε απλά περνάμε μια γρήγορα όλες τις μπλούζες που έχει. Έχει 862 μπλούζες. Soon θα έχει 1K μπλούζες μαζί με τις κοριτσίστικες. Ξαναλέω, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ένα πολύ μεγάλο αρκετό Locker που το συγκεκριμένο account μάγκες είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Εντάξει, μέσα φυσικά και φαίνεται κιόλα. Εντάξει, εδώ πέρα κάποια σκηνάκια τα οποία, κάποιες μπλούζες τις οποίες τις αναγνωρίζετε καλύτερα γιατί από τις μάσκες και από τα καπέλα. Τέλος πάντων. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, έχουμε rank μπλουζίτσα, έχουμε αυτές εδώ πέρα, έχουμε εδώ πέρα από Red Angelica, του Κοτόπουλου την μπλούζα, το Assassin's Creed δεν βλέπω, Venom, το κολλάμε το Venom, Booyah Day, από rank εδώ πέρα και έτσι και άλλο rank, το σκηνάκι το γαμάτο, hippies, ασπρομπλούζας εδώ πέρα το παίζω γαμιάς, εδώ πέρα τι άλλο έχουμε, πρίγκιπας, το Angelica Bundle, αυτό πολύ γαμάτη μπλουζίτσα αυτή με τις φωτιές. Και άλλα rank, κάθε φορά που προχωράς προς τα κάτω rank αυτή η μπλουζίτσα πολύ ωραία. Και άλλα rank όπως βλέπετε εδώ πέρα, τους γιατρούς οι μπλουζές και άλλα rank εδώ πέρα. Δεν βλέπουμε κάτι το σπάνιο μέχρι τώρα, μέχρι το αυτό εδώ πέρα η μπλουζά του Incubator που είναι σπάνια. Παλιά ranks εδώ πέρα. Τι άλλο έχουμε, και άλλες μπλουζές, season 10 όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε φτάσει season 10 και πάμε για τη season 9 μπλουζές που... Αυτά είναι πολύ πιο ωραία. Έχει αυτό εδώ πέρα το βραζιλιάνικο σκηνάκι το οποίο έχει μπει στο game, που δεν θυμάμαι καν πότε έχει μπει στο game αυτό το πράγμα. Νόμιζα ότι δεν έχει μπει ποτέ στο YouTube server. Απλά όταν κοιτούσα μία πριν το Locker, απλά το είδα και λέω τη φάση. Πάμε επόμενα εδώ πέρα, κάτι γυλαίκα εδώ πέρα. Αυτό το γυλαικάκι πολύ ωραίο ότι είναι αυτό μπλουζίτσα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου μπλούζα. Φίλε Ρομπέρτο, αυτή είναι η καλύτερη μπλούζα που έχεις. Αυτή η παλιά rank μπλούζα που δεν θυμάμαι αν είναι season 6, season 7, το άσπρο αυτό το φουτεράκι το ωραίο. Που είναι πιο ωραίο από το μαύρο, μπορείς να κάνεις πιο ωραία κόμπο νομίζω. Βραζιλιάνικες μπλούζες και άλλες βραζιλιάνικες μπλούζες εδώ πέρα από το World Cup, αυτοί που είχαν πάρει το World Cup πέρσι. Και οι υπόλοιπες μπλουζίτσες, οι ποδοσφαιρικές που είχαν μπει. Εντάξει, εδώ πέρα είναι μπλουζίτσες μπλε, τις οποίες δεν σας ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Είναι από τέτοιο, οπότε τις περνάμε μια γρήγορα να τσεκάρουμε καμιά OG μπλουζίτσα που έχει μέσα σε αυτές εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει το μαύρο, έχει το Who's Your Daddy που είναι πολύ σπάνια μπλούζα που είχε βγει το season 7, νομίζω, άμα δεν κάνω λάθος, που την έχω και εγώ στο account μου. Και αυτές εδώ πέρα οι συγκεκριμένες μπλούζες που σας δίνω τώρα, μάγκες, αυτές τις έπαιρνες από crate με coins πολύ παλιά στο game. Και οι περισσότερες από αυτές είναι πολύ σπάνιες. Εντάξει, αυτές εδώ πέρα που λέει τις ημέρες είναι και αυτές πολύ σπάνιες από τότε, προεποχή του FF, season 7, season 6, κάπου εκεί κάτω ήτανε. Τώρα δεν μπορείς να τις ξαναπάρεις ποτέ στο game. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχουν σε crates τώρα στο store, αλλά πάντως ο Ρομπέρτο τις έχει από τότε. Ειδικά αυτές με τις μέρες που είναι πάρα πολύ σπάνιες. Και εδώ πέρα πάμε να βρούμε τώρα την μπλουζίτσα να την τοποθετήσουμε στο σκηνάκι. Γιατί ρε φίλε δεν είναι τώρα ωραίο να φαίνεται. Δηλαδή δεν στη φορά. Οπότε πάμε να βάλουμε την αγαπημένη μου μπλούζα. Που η αγαπημένη μου μπλούζα κάπου εδώ βρίσκεται, κάπου στο τέλος. Να τη. Που είναι εδώ πέρα gold. Δεν έχει τυχηρό δυστυχώς. Αλλά πάμε να περάσουμε και μια γρήγορα στα παντελόνια για να δείτε όλα τα παντελόνια. Εντάξει, δεν είναι κάτι σημαντικό. Εντάξει, σε όλους τα γαμμένα μας παντελόνια είναι τα Angelica Punch, τα κόκκινα και τα μπλε, καθώς είναι τα μόνα παντελόνια τα οποία ταιριάζουν με οτιδήποτε και να φορέσεις, είτε χοντρό είτε απλό. Οπότε πάμε να δούμε αν έχει και τα δύο Angelica. Εντάξει, το μπλε το έχει ήδη, όπως βλέπετε εδώ πέρα το κόκκινο, αλλά το αγαμμένο έχει και αυτό εδώ πέρα το σορτάκι του Angelical. Αλλά και αυτό είναι πολύ γαμάτο παντελονάκι επίσης. Αλλά το καλύτερο. Τι φοράω, τι είναι αυτό, ρε, χορτάρια. Χορτάρι, εντάξει, πάμε να βάλουμε τα Angelica Punch μετά να δείτε μία όλα τα παντελόνια πρώτα τα οποία είχε ο Ρομπέρτο. Σχεδόν όλα τα ποδοσφαιρικά παντελονάκια. Εδώ πέρα τα OG παντελονάκια, ξέρετε τα κλασικά τα οποία ήταν πολύ παλιά στο game. Εντάξει, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, όχι τίποτα το wow. Οπότε πάμε να περάσουμε να βάλουμε το Angelica Punch για να ακουμποθεί και πάμε να περάσουμε μία γρήγορα στα παπούτσια. Όπως βλέπετε, 551 διαφορετικά παπούτσια που δεν ξέρει ούτε η μάνα του τι παπούτσια είναι αυτά που έχει ο Ρομπέρτο εδώ πέρα. Αλλά αυτό που μου κίνησε την περιέργεια πιο πολύ, νομίζω είναι από το Angelica Bundle, αυτό με το σορτσάκι. Είναι πολύ γάμα τις παντόφλες συγκεκριμένες και ταιριάζουν με τα Angelica Punch, οπότε πάω να τις βρω μία, να δω πώς κατά είναι. Είναι κάτι γαλάζιες παντόφλες που ταιριάζουν, νάτες, που ταιριάζουν με τα Angelica Punch. Και εδώ πέρα βλέπετε ένα από τα καλύτερα κόμμα που μπορείς να φτιάξεις στο account του Ρομπέρτο. Και αυτό που θέλω να πω, μάγκες, είναι ότι θέλω να κάνεις αυτή τη στιγμή ένα like στο βίντεο αν έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Να φτάσουμε να ξεπεράσουμε τα 1500 και like. Follow στο Instagram φυσικά κτλ. Και πάμε να περάσουμε τώρα εδώ πέρα στο collection για να δεις περισσότερα πράγματα από του Ρομπέρτο το Locker. Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι, όπως βλέπετε, δεν είναι πάρα πολύ OG account όπως ήταν το προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει με τον Τανάκου ή του Μάφια. Απλά είναι ένα Locker το οποίο έχει σχεδόν τα πάντα στο game. Έχει πάρα πολλά πράγματα και είναι από τα μεγαλύτερα Locker στην Ευρώπη. Όχι από τα καλύτερα Locker στην Ευρώπη, από τα μεγαλύτερα Locker στην Ευρώπη. Καθώς στην Ευρώπη δεν υπάρχουν πολλά accounts που έχουν τόσα πολλά πράγματα. Όπως έχετε δει μέχρι στιγμής, έχει πάρα πολλά πράγματα το Locker του Ρομπέρτο. Όχι κάτι το OG, όχι κάτι το wow, απλά έχει πάρα πολλά πράγματα. Στα OG είναι πολύ μέτριο προς κακό, αλλά σε ποιότητα δεν είμαστε καλά, αλλά σε ποσότητα είμαστε πολύ κομπλέ. Οπότε πάμε να περάσουμε και στα emotes. Έχει πάρα πολλά emotes εδώ πέρα, σας τα δείχνω λίγο γρήγορα για να δείτε τη φάση. Όχι κάτι το wow και από τα emotes. Έχει σχεδόν όλα, βασικά όλα τα Evogans τα οποία έχει ο Ρομπέρτο τα έχει level max, οπότε και τα Evogans τα έχει level max. Οπότε θα πατάω μία για να βλέπετε τι emotes έχει ακριβώς. Έχει πολύ γαμάτα emotes, αρκετά γαμάτα emotes και πάρα πολλά emotes. Εδώ πέρα σημαία, εδώ πέρα φωτογραφία, ο θρόνος, το λουλούδι. Εδώ πέρα πας hero και grandmaster, εντάξει αυτό είναι από το grandmaster, αυτό είναι από το heroic. Αυτό είναι grandmaster και το άλλο είναι heroic. Ναι, φυσικά. Rampage, Assassin's Creed, εδώ πέρα κλωτσιά στον αέρα. Εντάξει, εδώ είναι τα μπλε emotes τα οποία δεν είναι κατ' wow, οπότε πάμε να σας δείξω λίγο τα OG. Τα που βόσκουνε και κάπου τα OG εδώ πέρα θα βόσκουνε. Καθώς θα έχει το season 7 εκεί πέρα το push-ups και όλα αυτά. Οπότε πάμε να δούμε μία γρήγορα να περάσουμε να βρούμε που είναι αυτά. Και αυτό είναι OG emote, νομίζω έχει ξανά. Να το push-up, αυτό εδώ πέρα είναι πολύ OG emote. Και αυτό είναι OG emote από το Anouvi το Elite Pass. Εντάξει, το κοτόπουλο έχει ξαναμπεί στο game, εντάξει, όχι κάτι το wow. Και εδώ πέρα πάμε να δούμε και στα lobby animations. Εδώ πέρα τα lobby emotes φάση. Έχει το σύννεφο το οποίο το έχω και εγώ. Αυτό είναι το καλύτερο. Το καλύτερο lobby emote. Αυτό εδώ πέρα πολύ γαμάτο. Και αυτό είναι αρκετά γαμάτο. Που είναι από το Booyah Day. Από το UMP βασικά την Bouillard Day. Και αυτό είναι από το Rampage, αλλά το αγαπημένο μου είναι το άλλο. Και αυτό είναι ένα emote το οποίο μπορείς να αλλάζεις skin ουσιαστικά μέσα στο game και να γίνεις αυτός ο τυπάς, εντάξει. Αδιάφορο. Πάμε να περάσουμε και στα μοτόρια εδώ πέρα, στις μηχανές, τα πάντα τα οποία έχει εδώ πέρα από τα αμάξια. Έχει αρκετά σκηνάκια στο κάθε αμάξι, ναι. Εδώ πέρα τι έχουμε, εδώ πέρα έχουμε τα badges, όλα τα badges που έχει. Οπότε βάλα κατά λάθος το World Series. Ναι, τέλος πάντων, αρκετά badges έχει 23 badges στο game. Και πάμε να περάσουμε τώρα στα avatars, τα οποία έχει 315 avatars. Και πάμε να δούμε κανένα OG avatar, θα το δείτε εσείς το OG avatar, το οποίο θέλετε να δείτε. Τέλος πάντων, αυτά σας δείχνω πιο. Να, έχει και το φυτό, έχει και τη φωτιά, έχει τα πιο OG avatar στο game, φυσικά και τα έχει ο Ρομπέρτο. Και έχει και πάρα πολλά, season 8 βλέπετε και season 7 heroic. Και πάμε να περάσουμε και τώρα και στα banners, τα πιο σπάνια banners τα οποία λογικά θα έχει ο Ρομπέρτο. Έχει 435 banners που θα είναι από τα παλιά ranks, ξέρω εγώ τα OG ranks, οπότε τα βλέπετε εδώ πέρα. Πάρα πολλά banners, τώρα δεν προλαβαίνω και να βλέπω τόσο γρήγορα που το κάνω, τέλος πάντων. Είδα το World Series του 2019, είδα OG, είδα και το, με το τέτοιο μωρέ μαλάκα με το Mundial του 2018 το banner. Έχει αρκετά banners τα οποία είναι πάρα πολύ OG στο game και έχει και τα παλιά ranks στο game, πάρα πολλά ranks όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εντάξει, ο Ρομπέρτο είναι κλασικός καμένος, μάγκες, είναι ο καμένος του game, ένας μεσός καμένος του game, ο οποίος καίγεται για να πηγαίνει Grandmaster και Hero κάθε σεζόν, οπότε ναι. Και τώρα πάμε να περάσουμε στα guns, καθώς έχει και πάρα πολλά guns στο game, σχεδόν, δείτε εδώ φάση δηλαδή, έχει 20x4α1, 20x4α1, 15k, έχει το Evogan AK και έχει άλλα 15. 4 AK ρε φίλε, γιατί μπορεί 14x14, τα βλέπεις όλα εδώ πέρα, 17 Scar, Titan Scar, level 7 Scar το Cobra, όλα τα Scars τα οποία υπάρχουν στο store λογικά. Grozza, 6 Grozza με το καλύτερο αυτό εδώ πέρα, Famas, έχει όλα τα Incubator, αυτά τα παλιά Famas, όλα, αλλά δεν τα χρησιμοποιεί ο ούφο, 20 Famas συνολικά, 9x8 με το Evogan level max, 10 α94. Όπα τι έκανα, πήγαμε στα shotguns, πάμε πάλι στα rifles τώρα που είχαμε μείνει στο Plasma Gun, είχαμε μείνει, Plasma Gun έχει 3, AUG έχει αυτό εδώ πέρα από τον Incubator και έχει και του Chrono πολύ σπασμένο και αυτό 7, Παραφάλ έχει 8, αυτά εδώ πέρα από τον Incubator που είχαν μπει, Kingfisher έχει 2 και στο καινούργιο πλάκι έχει 1, SKS έχει 13 SKS όπως βλέπετε εδώ πέρα, SVD έχει 4, κάτσε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό που είναι το καλύτερο, Woodpicker έχει 5 Woodpickers, όπου έχει και αυτό εδώ πέρα που λέει Game Over που είναι αρκετά γαμάτο Woodpicker, και στο AC80 έχει το καλύτερο σκηνάκι στο AC80 που είναι αυτό εδώ πέρα. Πάμε εδώ πέρα στα Light Machine Guns που έχει αυτό εδώ πέρα, στο Mi 60 έχει 11 Mi 60 μάγκες, στο Cord έχει 2 skins τα οποία, εντάξει ποιος παίζει με Cord, 17 UMP, όλα τα UMP νομίζω που έχουν βγει στο game, ξέρω εγώ τι βάζει, 17 επίσης MP5, πάρα πολλά MP5, 10 VSS, μάγκες, βλέπετε εδώ πέρα, σας λέω, στα όπλα έχει και ποιότητα και ποσότητα, γενικά όμως το account έχει πολύ ποσότητα, έχει πολύ πράγμα, δηλαδή είναι τούμπανο ρε φίλε, έχει τα πάντα, ας μην έχει OG, έχει τα πάντα, τι άλλο θέλεις, 15 MP40 έχει, 8 MP90 ρε φίλε, όλα τα P90 που έχουν βγει εδώ πέρα, εντάξει αυτό δεν είναι στο game. Thompson, το καλύτερο Thompson στο game εδώ πέρα, πολύ γαμάτο animated. Vector, δεν έχει τα σπασμένα Vector της φωτιάς και του νερού, τέλος πάντων. Mac 10 έχει 2, πάμε στα shotguns, 18 shotguns, εδώ πέρα ο Ρομπέρτο μου είχε πει ότι έχει όλα τα shotguns τα οποία έχουν μπει στο store, τα έχει όλα που έχουν μπει στο store και μπορείς να τα πάρεις αυτή τη στιγμή. 19 σπάς, αυτό παίζει να είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από τα όπλα του, 19 σπάς φίλε, 19 skins στο σπάς. 8 στα shotgun έχει, όλα τα incubator shotguns τα οποία έχουν βγει στο game και κάποια σκηνάκια επίσης. Στο Mag 7 έχει 2 και σε αυτό το καινούργιο του Charles Buster έχει 1 και το άλλο θα φύγει σε κάποιες μέρες. AWM 5 σκηνάκια, καράκι 10 σκηνάκια. Τι άλλο θέλεις, εδώ πέρα έχει το καλύτερο σκηνάκι στο Sniper που βαράει μέσα από glue. Επίσης το M24 έχει σκηνάκι, στο USP έχει 2, στο Desert Eagle έχει 2, τα οποία δεν τα χρησιμοποιεί για κάποιο λόγο, 4 στο G18 όπως βλέπετε εδώ πέρα, στο Σοντγκανάκι 5, 4 στο M500, αυτά δεν έχουν βγει σκηνάκι, στο Minius έχει 2 και στο Thermite Gun αυτό εδώ πέρα το που σε χιλάρει άλλα 2. Στα τηγάνια, τι φάση, γιατί έχει 2 what the fuck, γιατί έχει 2 τηγάνια καρπούζια. Τέλος πάντων, 21 τηγάνια, πάρα πολλά τηγάνια τώρα, περίμενε ρε φίλε, γιατί σκάλωσα έτσι. Γιατί έχει 2 φορές αυτό το τηγάνι του καρπουζιού. Τι φάση, το έχεις πάρει 2 φορές και του το βγάζει. Πώς γίνεται αυτό, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. 20 διαφορετικά parangs. Όπως βλέπετε εδώ πέρα με το καλύτερο αγαπημένο μου είναι το πιανάκι. 21 διαφορετικά μπάτς εδώ πέρα. Η κιθαρίτσα του Justin Bieber της κατά είναι αυτή. 21 κατάνας. Και τώρα πάμε να περάσουμε στις κατάνες. Γιατί μου είπε ο Ρομπέρτο ότι του αρέσουν πάρα πολύ κατάνες και παίρνει τις γαμάτες κατάνες στο game. Και όλες οι κατάνες που θα βλέπετε εδώ πέρα τώρα είναι όλες γαμάτες. Δηλαδή υπάρχουν κατάνες που δεν τις έχω δει ούτε. Αυτή είναι πολύ παλιά και αυτή είναι αρκετά παλιά και αυτή είναι αρκετά παλιά. Υπάρχουν κατάνες τις οποίες δεν τις έχω δει και ούτε ξέρω ότι υπάρχουν. Τις είχα δει από πριν. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, τι κατάνες είναι αυτές, πότε έχουν μπει στο game όλα αυτά και τα έχω χάσει εγώ. Πολύ γαμάτες κατάνες όλες αυτές. Και πάμε να περάσουμε και στο Scythe που έχει 5 διαφορετικά σκηνάκια και στο Scythe φυσικά και έχει με το καλύτερο που έχει αυτό το που έχει επιλέξει. Και στα FF Knives έχει το μαχαιράκια, παντόφλα, μπανάνα. Αλλά ρε φίλε, Ρομπέρτο έχει το Assassin's Creed. Το Assassin's Creed είναι το καλύτερο, οπότε θα σου βάλουμε και αυτό. Fist έχει 2 σκηνάκια εδώ πέρα. Έχει από το Assassin's Creed και από το One Punch Man. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάμε στις Grenades. Έχει 57 Grenades, φίλε. 57 Grenades. Τι άλλο θέλεις, 57 Grenades. Τώρα θα σου δείχνω το κάθε animation της κάθε Grenade. Θα τις περάσουμε μία γρήγορα. Αυτό τι είναι, χιονάνθρωπος. Ωραίο animation. Βασικά, σχεδόν όλες οι Grenades έχουν ωραίο animation. 57 Grenades. Πάμε να περάσουμε στις Glue Walls, που έχει 35 διαφορετικές glue wall. Έχει αυτή εδώ πέρα που είναι η μοναδική glue wall στο game που έχει abilities όπως βλέπετε κάτω αριστερά. και είχε βγει το Halloween του 2018 και δεν έχει ξαναμπεί από τότε στο game, οπότε είναι πάρα πολύ σπάνια και ο G-Glugol, έχει την πιο G-Glugol αυτή τη στιγμή στο game. Και εδώ πέρα εντάξει βλέπετε κλασικές Glugol οι οποίες έχουν ξαναμπεί στο game, ξέρετε τις αγαπητές Glugol του Angelica εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα. Εντάξει, συνηθισμένα πράγματα, έχει το OG Crossbow, πολύ παλιό Crossbow αυτό, από το 2019 νομίζω, 2018 δεν θυμάμαι. Εντάξει εδώ πέρα μπουρδες. Και μάγκες, αυτό ήταν όλο το locker του Ρομπέρτο. Οπότε δεν έχουμε να πολυλογούμε και ας περάσουμε στο outro. Λοιπόν, ψαράδες, με αυτό το βίντεο που σας άρεσε, like αν σας άρεσε, να φτάσουμε να ξεπεράσουμε τα 1500 και like, ένα subscribe κάτω στο κανάλι μου, να φτάσουμε τον επόμενο μας στόχο που είναι 13.000 συνδρομητές. Και φυσικά μην ξεχνάς το Ρομπέρτο να follow στο Instagram και εμένα follow στο Instagram και στο TikTok, βρίσκονται και κάτω όλα στην περιγραφή. Και αυτό θέλω να σου πω τώρα είναι, θέλω να μου πεις κάτω στα comment εάν θέλεις να συνεχίσω με αυτήν εδώ τη σειρά και αν θέλεις να δείξω και διάφορα lockers από διάφορους Έλληνες YouTubers. Οπότε αυτά, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, μάγκητες μου, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Από μένα, peace και sleep.